Στο εισαγγελέα οδηγεί τη γυναίκα που σκότωσε χθες στα δικαστήρια έξω από το γραφείο του ανακριτή, το κατηγορούμενο για τη δολοφονία του παιδιού της. Κατερίνα Μαυταδρονάκη. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή, κυρίες και κύριοι. Από στιγμή περιμένουμε λοιπόν να φτάσει εδώ στην εισαγγελία η 37χρονη, η οποία σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό χθες στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη υπήρξε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να σκοτώσει μόνο τον 33χρονο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του 20χρονου γιού της. Όσον αφορά τώρα για τον 25χρονο αδελφό του, τον οποίο τον πυροβόλησε και τον τραβάτισε στα πόδια έξω από το γραφείο της 20ης τακτικής ανακρίτριας, υποστήριξε ότι το έκανε αυτό εν πειρασμό ψυχής και ότι δεν ήθελε να τον τραβήξει. Τώρα, Θοδωρή, μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους αστυνομικούς είναι πώς πέρασε το όπλο μέσα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Όμως, όσο και να τη ρώτησαν, εκείνη δεν απάντησε. Υποστήριξε ότι το πιστόλι το έβαλε μόνη της μέσα. Δεν αποκάλυψε όμως τον τρόπο με τον οποίο το έβαλε το όπλο μέσα στα δικαστήρια. Θοδωρή, εμείς βρισκόμαστε εδώ, έξω από το κτίριο 16, όπου αναμένεται να φτάσει. Και αν έχουμε κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου, θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σου. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας? Φυσικά, Θοδωρή, τα μέτρα ασφαλείας είναι όπως πάντα, υπάρχουν πάντα μέτρα ασφαλείας. Ναι, αλλά ίσως είναι λίγο περισσότερο σήμερα. Ναι, είναι κάπως περισσότερο. Υπάρχει βέβαια η κλασική δημιουργία της ΕΜΕΤ που είναι πάντα έξω από τα δικαστήρια. Αλλά όντως και ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός. Τώρα που προσπαθήσαμε να μπούμε εμείς σήμερα στα δικαστήρια, μας ερεύνησαν εξονυχιστικά. Ήταν η Κατερίνα Μαυταδρονάκη.